Από νομίζω πολύ παραγωγικές συναντήσεις με εκπροσώπους των φορέων της περιοχής, παραγωγικών φορέων και της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκύπτει και εδώ στη Λάρισα, όπως και σε όλες τις αντίστοιχες περιοδίες οι οποίες κάνουν το τελευταίο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, πολιτική, οικονομική και κυρίως κοινωνική συγκυρία, όπως βεβαίως σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή αυτή τη στιγμή στο διεθνές πεδίο. Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι μετά από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την επισιτιστική κρίση που συζητάγαμε και πριν εδώ και με τον Νίκο, η οποία έχει ενσκύψει το τελευταίο διάστημα και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες, τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και βεβαίως όλες οι γεωπολιτικές αναταράξεις, βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι πια ο ίδιος. Με αυτό το οποίο ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, σε όλα τα πεδία. Και βεβαίως, σε πάρα πολλά ζητήματα, θα το πω στη συνέχεια όσο πιο επιγραμματικά μπορώ, γιατί ο σκοπός είναι νομίζω περισσότερο να μπορέσουμε να κάνουμε και μια συζήτηση, όχι απλά μονολόγους. Νομίζω ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος αυτούς. Έτσι, αφού αναθίξω κάποια ζητήματα ακροθυγώς. Νομίζω λοιπόν ότι και διεθνώς, αλλά ακόμα περισσότερο και στη χώρα μας, βλέπουμε τις συνέπειες όλων αυτών των πολλαπλών κρίσεων, οι οποίες ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή έρχονται και επηρεάζουν και θέτουν σε κίνδυνο την ελληνική κοινωνία.